Ένα μεγάλο τσιμπούσι είχε απλωθεί με κρασί και ψητό και ένα πολύ ωραίο ψάρι. Η γυναίκα του αγρότη και ο διάκος καθόντουσαν στο τραπέζι όλο μόναχοι. Εκείνη έβαζε κρασί για εκείνον και εκείνος είχε ξεκινήσει με το ψάρι γιατί του άρεσε πάρα πολύ το ψάρι. «Αχ, και να μπορούσα να φάω μια μικρή μπουκίτσα», είπε ο μικρός Κλάβδιος, καθώς κοιτούσε με το λαιμό του τραβηγμένο όσο πιο ψηλά μπορούσε πάνω από το παράθυρο. «Θεέ μου, τι ωραίο κέικ που μπορούσε να δει εκεί μέσα». «Α, ναι, πραγματικά ήταν ένα μεγάλο τσιμπούσι». Μετά Άκουσε κάποιον που ερχόταν με άλογο στο δρόμο προς το σπίτι. Ήταν ο άντρας της γυναίκας που γύριζε σπίτι του. Τώρα αυτό είναι αλήθεια πως ο άντρας της ήταν ένας πολύ καλός άντρας. Αλλά είχε μια πολύ παράξενη παραξενιά. <χει> Δεν μπορούσε να αντέξει τους διάκους. Αν έβλεπε πουθενά, έστω και με την άκρη του ματιού του Διάκο, γινόταν έξαλλος. Μα αυτός ήταν και ο λόγος που ο Διάκος είχε έρθει να επισκεφθεί τη γυναίκα του αγρότη, όταν ήξερε πως ο άντρας της έλειπε από το σπίτι. Και γι' αυτό και η καλή γυναίκα είχε στρώσει για εκείνον το τραπέζι με το καλύτερο φαγητό που μπορούσε να του προσφέρει. Όταν άκουσαν τον άντρα της να έρχεται και οι δυο τρομοκρατήθηκαν. Η γυναίκα είπε στο Διάκο να σκαρφαλώσει και να μπει μέσα σε ένα μεγάλο άδειο μπαούλο που είχε σε μια γωνία... Πράγμα που έκανε γιατί ήξερε πολύ καλά ότι ο καημένος ο άντρας της, ο αγρότης, δεν μπορούσε να αντέξει ούτε καν να βλέπει διάκο. Η γυναίκα γρήγορα έκρυψε όλο το πανέμορφο φαγητό και το κρασί μέσα στο φούρνο που έψινε. Γιατί αν ο άντρας της το έβλεπε σίγουρα θα τη ρωτούσε τι συνέβαινε. Όχι, Οχ, όχι, αναστέναξε ο μικρός Κλάβδιος πάνω στο παράπηγμα από που έβλεπε τα πάντα και είδε ότι το φαγητό εξαφανίστηκε. «Είναι κανείς εκεί πάνω», ρώτησε ο αγρότης, καθώς κρυφοκοίταξε και διέκρινε τον μικρό Κλάβδιο. «Γιατί ξαπλώνεις εκεί πάνω, μες τα άχυρα». «Έλα, έλα μες στο σπίτι». Μετά ο μικρός κλάβδιος του είπε πως έχει χάσει το δρόμο του και τον αν μπορούσε να μείνει τη νύχτα. Ναι φυσικά είπε ο αγρότης πρώτα απ' όλα όμως πρέπει να τσιμπήσουμε κάτι να φάμε. Ε, η γυναίκα τους καλωσόρισε και τους δύο έβαλε πιάτα στο μακρύ τραπέζι και του έφερε από ένα μεγάλο μπολ με porridge, με χυλό. Ο αγρότης ήταν τόσο πεινασμένο που το έφαγε με πολύ όρεξη, όμως ο μικρός Κλάβδιος δεν μπορούσε παρά να σκέφτεται το πανέμορφο ψητό, το ψάρι και το κέικ που ήξερε ότι ήταν κρυμμένα μέσα στον φούρνο. Κάτω από το τραπέζι, στα πόδια του, είχε βάλει το σάκο με το τομάρι του αλόγου μέσα του. Γιατί ήξερε έτσι κι αλλιώς ότι αυτό ήταν το μόνο πράγμα που είχε φέρει από το σπίτι του για να πουλήσει στην πόλη. Να μην το χάσει κιόλα. Το πόριτς δεν του άρεσε καθόλου και έτσι πάτησε πάνω στο σάκο του και το ξεραμένο τομάρι του αλόγου μέσα στο σάκο άρχισε να τρίζει πολύ δυνατά. είπε ο μικρός Κλάβδιος στο σάκο του. Αλλά την ίδια στιγμή ξαναπάτησε πάνω του. Και αυτό ξαναέτριξε ακόμα πιο δυνατά από ό,τι πριν. «Πες μου, τι έχεις μέσα στη τσάντα σου», ρώτησε ο αγρότης. «Α, είναι ένα ξωτικό», Είπε ο μικρός κλάβδιος. Λέει ότι δεν πρέπει να τρώμε πόριτζ χιλό, γιατί εκείνος κατάφερε και έφτιαξε ένα ολόκληρο φούρνο γεμάτο με ψητό, με ψάρι και με κέικ. «Ω, σοβαρά μιλάς τώρα», είπε ο αγρότης και γρήγορα άνοιξε το φούρνο εκεί είδε όλο το πανέμορφο φαγητό που η γυναίκα του είχε κρύψει, αλλά τώρα σκεφτόταν ότι το τρόλ, το ξωτικό, μέσα στη τσάντα είχε φτιάξει όλο αυτό το φαγητό. Η γυναίκα του δεν τόλμησε να πει ούτε μια κουβέντα, αλλά έβαλε το φαγητό στο τραπέζι αμέσως και έτσι έφαγαν το ψάρι και το ψητό και το κέικ. Μετά ο μικρός Κλάβδιος Πάτησε και πάλι πάνω στο σάκο του, κάνοντας το, το μάρι να τρίξει. «Τι λέει τώρα», ρώτησε ο αγρότης. «Λέει», είπε ο, κλα... ο μικρός κλάβδιος, «ότι επίσης έχει καταφέρει και έχει φτιάξει τρία μπουκάλια κρασί για μας. Και αυτά που βρίσκονται, μα στη γωνιά εκεί πίσω, δίπλα στο φούρνο». Μετά η γυναίκα έπρεπε να φέρει το κρασί που είχε κρύψει και ο αγρότης ήπιε και έγινε πολύ χαρούμενος, ψιλομέθησε. Ένα ξωτικό σαν αυτό που ο μικρός Κλάβδιος είχε στην τσάντα του ήταν κάτι που σίγουρα ήθελε να του ανήκει του αγρότη. Μήπως θα μπορούσε να καταφέρει να φτιάξει και το διάβολο, ρώτησε ο αγρότης. Αυτό θα είναι κάποιο που θα ήθελα πραγματικά να δω τώρα που αισθάνομαι τόσο χαρούμενος και ευτυχισμένο. Ναι, είπε ο μικρός κλάβδιος, το δικό μου ξωτικό. Μπορώ, μπορεί να κάνει οτιδήποτε ζητήσω. Δεν ισχύει αυτό, είπε καθώ ξαναπάτησε πάνω στην τσάντα, κάνοντα κάνοντας την και πάλι να τρίξει. Το άκουσε που είπε ναι. Όμως ο διάβολος μοιάζει τόσο τρομερός που δεν θα ήθελες με τίποτα να τον κοιτάξεις. Ω, δεν φοβάμαι ούτε τόσο δα. Πόσο κακός θα μπορούσε να είναι και να φαίνεται. Α, λοιπόν, να σου πω, μοιάζει ακριβώς σαν ένας διάκος. Ω, είπε ο α, αυτό είναι πολύ άσχημο σίγουρα. Πρέπει να σου πω ότι εγώ δεν αντέχω ούτε να βλέπω τους διάκους. Αλλά αυτό δεν πειράζει γιατί θα ξέρω ότι είναι ο διάβολος. Και έτσι δεν θα με ενοχλεί τόσο πολύ. Αισθάνομαι πολύ θαραλέος τώρα. Αλλά μην τον αφήσεις να έρθει και πολύ κοντά μου. Οκ. Okay.